Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Σήμερα θα μάθουμε να πλέκουμε ένα εύκολο λουλούδι. Θα χρειαστούμε κλωστή, η συγκεκριμένη είναι ακριλική και σχετικά χοντρούλα, βελονάκι, το συγκεκριμένο είναι 4 χιλιοστά, ψαλίδι και βελόνα για να κρύψουμε τις κλωστούλες μας στο τέλος. Ξεκινάμε. Κάνουμε τον αρχικό μας κόμπο. Θα πλέξουμε 5 αλυσιδούλες, 1, 2, 3, 4, 5 και θα πιάσουμε στην πρώτη αλυσιδούλα, θα βάλουμε το βελονάκι μας στην πρώτη αλυσίδα, στον πρώτο πόντο και θα κλείσουμε με ένα βουβό. Το βουβό είναι ότι παίρνουμε την κλωστή και την παίρνουμε από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Κάνουμε ένα λυσιδάκι, πλέκουμε ένα λυσιδάκι και θα πλέξουμε 10 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Όπως θα είδατε, καθώς έπλεκα είχα μαζί και την κλωστούλα που είναι η αρχική μου κλωστή και την έπλεκα μαζί, έτσι ώστε μετά θα είναι ευκολότερα, δεν θα χρειαστεί να την περάσω πολύ μέσα με τη βελόνα ώστε να την κρύψω. Λοιπόν, πιάνουμε στον αρχικό μας πόντο, στο πρώτο άριχτο, μόλις πλέκω τα 10 άριχτα, βάζω το βελονάκι μου στο πρώτο και θα κλείσω με ένα βουβό. Τώρα θα πλέξω 2 αλυσίδες, 1-2 και στο πρώτο άριχτο θα πλέξω ένα ποδαράκι. Στο ίδιο ποδαράκι θα πλέξω και ένα μισό ποδαράκι. Το μισό ποδαράκι βάζουμε το βελονάκι μας, παίρνουμε κλωστή και περνάμε και τις 3 θηλιές μαζί. Στον επόμενο πόντο θα κάνουμε ένα βουβό και εδώ έχουμε το πρώτο μας ρόδο πέταλο. Τώρα πάλι πλέκουμε 2 αλυσίδες, 1-2. Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Στον ίδιο πόντο θα πλέξουμε και ένα μισό ποδαράκι. Και στον επόμενο πόντο θα κάνουμε ένα βουβό. 2 ροδοπέταλα. Το βουβό βοηθάει ώστε να γίνεται αυτό εδώ, δηλαδή να χωρίζονται τα ροδοπέταλα. Πλέκουμε πάλι 2 αλυσιδούλες. Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Στον ίδιο πόντο ένα μισό ποδαράκι. Και στον επόμενο πόντο ένα βουβό. 2 αλυσιδούλες. Στον επόμενο πόντο πλέκουμε ένα ποδαράκι. Στον ίδιο πόντο ένα μισό ποδαράκι. Και στον επόμενο πόντο πλέκουμε ένα βουβό. Ξανά 2 αλυσίδες. Στον επόμενο πόντο ένα ποδαράκι. Στον ίδιο πόντο ένα μισό ποδαράκι. Και στον τελευταίο μας πόντο ένα βουβό. Μόλις πλέκουμε το βουβό, για να κλείσουμε θα πλέξουμε και μία αλυσίδα και θα κόψουμε την κλωστή μας. Και την τραβάμε για να σφίξει. Λοιπόν, τώρα
Αυτή εδώ είναι η κλωστή που ξεκινήσαμε. Την τραβάμε για να σφίξει. Την περνάμε στη βελόνα μας. Και θα περάσω την κλωστή γύρω γύρω εδώ που έκανα τα πρώτα μου άριχτα. Από την πίσω μεριά πάντα, όχι από την μπροστινή, από την πίσω μεριά. Και καθώς περνάμε την κλωστή, σφίγγουμε παράλληλα, έτσι ώστε να κλείσει η τρυπούλα που είναι στη μέση. Έτοιμη αυτή η κλωστούλα, την κόβουμε. Και τώρα θα περάσουμε και την επόμενη κλωστή. Τώρα, αν αυτό το λουλουδάκι το έχουμε πλέξει για να το βάλουμε πάνω σε κάποιο σκουφάκι ή σε κάποιο παπουτσάκι που θα πλέξουμε, αυτή την κλωστή την αφήνουμε πολύ πιο μακριά, το ράβουμε και μετά την περνάμε μέσα πάλι και την κόβουμε. Ράβουμε δηλαδή το λουλουδάκι μας πάνω στο σκουφάκι μας π.χ. και μετά την κόβουμε. Και αυτή την κλωστή στο ίδιο σημείο θα την περάσω. Σε αυτά εδώ τα άριχτα. Την κόβουμε και είναι έτοιμο το λουλουδάκι μας. Μπορούμε τώρα, αν θέλουμε, εδώ στη μέση να βάλουμε κάποια χαντρούλα, κάποιο κουμπάκι, ώστε να το διακοσμήσουμε. Ευχαριστώ πολύ και μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα βίντεο που ανεβάζω. Γεια σας!